Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την εφορία της Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησαν τα μέλη της Λαϊκής Επιτροπής Αγώνα ενάντια στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που προωθεί η τρικομματική κυβέρνηση. Τα μέλη διατείνονταν πως με αυτό βάλλονται εκ νέου τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, ενώ για το μεγάλο κεφάλαιο προβλέπονται εκτενείς φοροαπαλλαγές και γι' αυτό απαιτείται αγώνας για να ανατραπεί η αντιλαϊκή αυτή πολιτική. Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να καταβληθούν στην Ξάνθη τα προνοιακά επιδόματα για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Η σχετική απόφαση έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Εσωτερικών Ευρυπίδη Στυλιανίδη και σύντομα θα γίνουν οι πληρωμές. Στην Ξάνθη αντιστοιχούν 1,3 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν σε 2.400 δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, δηλαδή κατά μέσο όρο 540 ευρώ αναδικαιούχο στο δίμηνο. Ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με τον Καλλικράτη του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Δράμας με θέμα πεπραγμένα του Δήμου Δράμας 2011. Ο Δήμαρχος Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης, αλλά και οι Αντιδήμαρχοι και οι Αντιπρόεδροι των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων του Δήμου παρουσίασαν το συνολικό έργο της Δημοτικής Αρχής τόσο για το 2011 όσο και για το 2012, αφού ήδη η χρονιά που διανύουμε είναι το 2013. Τα πεπραγμένα της περίοδου αυτής περιέλαβαν μεγάλες παρεμβάσεις και ουσιαστικές πρωτοβουλίες με στόχο την αναβάθμιση του συνόλου των περιοχών του Δήμου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης Δεσμός Αμουθού, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τα επιμελητήρια της Περιφέρειας διοργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις με θέμα την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου, υπηρεσιών. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους επιχειρηματίες ή στους υποψηφίους επενδυτές που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις θεματικές ενότητες μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο και υπηρεσίες.